Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση, παρότι λόγω των εξελίξεων έγινε τελευταία στιγμή, απολογούμαστε γι' αυτό, ελπίζουμε να μην ξαναγίνει. Ακούμε το Σπύρο. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να αποχαιρετήσουμε ένα φίλο, τον Παύλο Κάμπος. Οι δρόμοι μας χωρίζουν ανακαρτικά. Εξαντλήσαμε μέχρι και τις 1 το μεσημέρι όλες τις δυνατότητες για να μπορέσει να συνεχίσει με οποιαδήποτε ιδιότητα στον πάγκο της ομάδας του Άρη. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό για τους εξής λόγους που θα πω με δύο κουβέντες, δίνοντας μετά το λόγο στον ίδιο για να σας αναλύσει περισσότερο τα δεδομένα. Ένα χαρτί που είχε έρθει από τις 22 Δεκεμβρίου από την ΕΠΟ έλεγε, ζητούσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί η συμμετοχή αλλοδαπού προπονητή στη ΓΑΜΑ Εθνική, κάτι που καταρχάς από τον κανονισμό της ΕΠΟ απαγορεύεται. Συγκεντρώθηκε ό,τι μπορούσε να συγκεντρωθεί, αλλά ο άνθρωπος είναι Βραζιλιάνος, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Ήρθε καταληκτικά έγγραφο της ΕΠΟ στο 16 του μηνός, το οποίο απαγόρευε με οποιαδήποτε ιδιότητα, τεχνική ιδιότητα για την ακρίβεια, την συμμετοχή του κυρίου Κάμπος στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν μπορούσε να, η ερμηνεία που έγινε επικοινωνώντας με την ΕΠΟ είναι ότι δεν μπορούσε να είναι ούτε ο διερμηνέας, ούτε ο φυσιοθεραπευτής, ούτε με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αναζητήθηκε ως έσχατη λύση μέχρι και σήμερα το μεσημέρι να συμμετέχει ως έφορος ποδοσφαίρου ή ως απλό μέλος του ΔΣ, αλλά και εκεί η απάντηση της ΕΠΟ ήταν αρνητική, γιατί είναι σαφής και ο κανονισμός. Εκτός αυτού και αρμόδιοι όπως ο κ. Μπαντάκης πήραν ξεκάθαρη θέση ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του. Αυτό είχε ως αναπόδραστο αποτέλεσμα καταρχάς η συμμετοχή του στον αγωνιστικό χώρο να είναι σε κάθε αγώνα επαφνιβόλο, γιατί θα μπορούσε οποιοδήποτε παρατηρητής αγώνα όπως έγινε στην Καβάλα να τον στείλει στην κερκίδα. Και δεύτερον, θα κινδύνευε η ομάδα και με τιμωρίες εφόσον γίνονταν ενστάσεις είτε από την ομάδα που αγωνιζόμασταν είτε από άλλες αγωνίστριες ομάδες για την κανονική συμμετοχή του κυρίου Κάμπος στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Κατόπιν αυτών αποφασίστηκε να λυθεί φιλικά το συμβόλαιο συνεργασίας. Ανανέωσαμε τους δεσμούς μας για το μέλλον σε εποχές που ο Άρης θα βρίσκεται, ελπίζουμε σύντομα, σε ανώτερες κατηγορίες, οπότε η συνεργασία με λαδαπούς προπονητές θα είναι επιτρεπτή. Υπογράφηκε μια κοινή δήλωση η οποία έχει διανεμηθεί, αν δεν κάνω λάθος, στον τύπο «Είστε ενήμεροι». Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να την επαναλάβω. Ο άνθρωπος πήρε τα δουλευμένα του και του μηνός Ιανουαρίου. Και όπως είπατε στην αρχή, για να μην σας κουράζω, αποχαιρετάμε ένα φίλο, αφήνουμε μια πόρτα ανοιχτή και μακάρι οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν στο μέλλον. Δίνω καταρχάς τον λόγο στον κύριο Κάμπος και τον εκπρόσωπό του για τους λόγους μετάφρασης, για να σας πει γι' αυτός τη δική του άποψη και για όσα έγιναν αυτές τις μέρες. Coach Κάμπος, your turn. Να αλλάξουν και θέση τα μικρόφωνα εκεί πέρα πρέπει τώρα. Ακούσαμε τον κύριο Χριστοφορίδη. Ακούμε τον Παύλο Κάμπος. Μπρουν, εγώ μου γοσταρία ότι υπάρχει αυτά τα κοινά στα ώρα. Δεν ήθελα να είμαι, να κάθομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Pelo carinho e pelo amor que eu senti por todos nesses dois meses e meio de trabalho no Ares, de trabalho em Thessaloniki. Για την αγάπη που πήρα από όλος ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, από τους δημοσιογράφους, από τους ποδοσφαιριστές, από παντού. Δεν ήθελα να ήμουν εδώ σε αυτή τη θέση τώρα να σας αποχαιρετήσω. Eu não sabia dessa lei. Δεν ξέραμε για αυτό το νόμο. Mas eu acho que lei é para ser respeitada. Αλλά εγώ πρέπει από τη μεριά μου ότι οι νόμοι πρέπει να είναι για να υπάρχουν, για να τον... Mas se todos soubessem dessa lei, eu não estaria aqui. Αλλά αν ξέραμε όλοι για αυτό το νόμο, δεν θα ήμουν ούτε... Δεν είχε καν έρθει στην Ελλάδα. Então foi bom que ninguém sabia que pelo menos eu pude vir, voltar para a minha Grécia, voltar para a Thessalonique, para o Ares
E pelo menos eu fiquei aqui quase 3 meses. Feliz da vida. Οπότε, πάνω σε αυτό το όλο το κακό που δημιουργήθηκε, υπάρχει και την καλή τη μεριά που τουλάχιστον μου έδωσε την ευκαιρία να γυρίσω στην Ελλάδα μου, στη χώρα που αγαπάω, να δουλέψω 3 μήνες σε αυτή την ομάδα που είναι πολύ μεγάλη και να έχω γνωρίσει τόσους καλούς ανθρώπους και να έχω ζήσει τόσο καλά πράγματα. Engraçado que nas duas vezes que eu trabalhei aqui na Grécia, em Trípoli e aqui em Thessaloniki. Είναι περίεργο γιατί στις δύο φορές που έχω εργαστεί στην Ελλάδα, στη Τρίπολη και τώρα στη Θεσσαλονίκη. Eu fui muito feliz. Εγώ πάντα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος. Fui muito vitorioso. Ήμουν πάντα πολύ νικητής. Devido à ajuda de todos. Επειδή πάντα ήταν όλοι δίπλα μου. Eu não trabalho sozinho. Εγώ δεν δουλεύω μόνος μου. Então, eu só tenho a agradecer a Deus de ter tido essa oportunidade de voltar para a Grécia. Εγώ έχω μόνο να ευχαριστήσω τον Θεό που είχα την ευκαιρία να επιστρέφω στην Ελλάδα. E para isso, eu só tenho que agradecer. Γι' αυτό το λόγο, το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστήσω. Vou embora para o Brasil com a cabeça erguida. Φεύγω στη Βραζιλία με το κεφάλι ψηλά. E espero um dia poder voltar para ajudar meu sonho por amar a Grécia. Fala isso. Και ελπίζω να μπορέσω κάποια στιγμή το όνειρό μου να μπορέσω να επιστρέψω στην Ελλάδα γιατί αγαπάω τη χώρα. É poder receber um convite para trabalhar na Federação Grega de Futebol. Είναι και να μπορέσω και να εργάζομαι ξανά στην Ελλάδα για την Ομοσπονδία, για την ΕΠΟ, ξέρω εγώ, για το ποδόσφαιρο το ελληνικό δηλαδή. Dirigindo uma das seleções desse país que é tão forte no mundo do futebol. Δουλεύοντας και μέχρι και τα τμήματα υποδομής σε κάποια κατηγορία. Então, muito obrigado ao Galanos que me trouxe aqui. Θέλω να ευχαριστήσω στον κύριο Γαλανό που με έφερε στην ομάδα. Ao Topalides que foi meu diretor. Στον κύριο Topalides που ήταν δίπλα του σαν director. Muito obrigado a todo meu staff. Για όλα τα παιδιά που... Eu não conhecia e tive o prazer de trabalhar. Για όλα τα παιδιά που ήταν δίπλα του. Την οποία δεν το γνώρισαν τα παιδιά. Τους γνώρισε εδώ, δηλαδή τον Δημήτρη, τον Σίτσα, όλα τα παιδιά, το στάφι ολόκληρο. Muito obrigado a todos da mídia que desde o meu primeiro momento até hoje foram espetaculares. Για όλα τους ανθρώπους από τους δημοσιογράφους που ήταν πάντα δίπλα μου και στηρίξαν αυτή την προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα. Muito obrigado a todos os jogadores que eu também não conhecia. Ευχαριστώ και επίσης τους ποδοσφαιριστές που είναι παιδιά που δεν τους γνώριζα πριν. E meu muito, muito obrigado a todos os torcedores do Άρης, de toda a Grécia, de fora da Grécia. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους φιλάθλους αυτή την ομάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, παντού. Toda a Grécia, toda... Que essa torcida eu conhecia. Γιατί αυτή τη δύναμη τα γνώριζα. A força dessa torcida conheci. E dinami dos filhos do Ari está ignorosa. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que ajudaram. Ευχαριστώ για όλους που βοηθήσανε. Obrigado pelas palavras. Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Cabeça erguida, olhando para frente. Quem sabe se um dia eu não volto à Grécia. Και πάνω απ' όλα κεφάλι ψηλά, μπορεί δεν ξέρεις. Κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψω και εγώ στην Ελλάδα ξανά. Thank you very much. Obrigado. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη, τον κύριο Οικονόμου, μια διευκρίνηση. Εμείς είμαστε νέο διοικητικό συμβούλιο στον Άρη. Δεν συνεπήρξαμε με τον κύριο Γαλανό κατά τα 8-10 αυτού. Από πλευράς μας δεν μπορεί να μας βαρύνει το γεγονός της υπογραφής που αποδείχθηκε ότι δεν έπρεπε να μπει και έχει δίκιο σε αυτό. Ο Κοζ δεν ήταν δικιά του δουλειά ούτε του μάνατζερ του να ελέγξει το συμβόλαιο, αλλά απ' την άλλη πιστέψτε με ότι και η πλευρά του Ερασιτέχνη και η πλευρά Καλαϊτζίδη με ό,τι οικονομικό κόστος υπήρχε έκανε ό,τι μπορούσε για να μείνει ο Κοζ όσο γίνεται παραπάνω στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει η αποχώρηση Κάμπος με οτιδήποτε συνδέεται με τον κύριο Γαλανό και που έφερε τον κύριο Κάμπος στην Ελλάδα. Είναι μια, όπως γράφει και η ανακοίνωσή μας, είναι μια αναγκαστική αποχώρηση.
το λόγο στον κύριο οικονόμο για τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη και δύο κουβέντες. Ή ο Μάικη Κορτότς το κέρα γραδιθεί και ο Αλφα Σίγμα. Για να σου δω μούντου. Και επίσης να μην το ξεχάσει, να μην το αφήσει, να ευχαριστήσει πάρα πολύ το Αλφα Σίγμα. Μαζί με τον κύριο Φούντας που εμφανίστηκε αυτές και... Εννοεί τον κύριο Φώτα Κωνσταντινίδη, παλιό παράγοντα του Αγουάριου. Εμφανίστηκε χθες και... Εσύ πραγούντσο μου, από δύο κρατηθεί αυτές πιθούς. Το άκουσα τελευταίο για να μπορέσω να ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους που μου δίνουν τη δυνατότητα να φύγω με το κεφάλι ψηλά και με χαμόγελο. Δύο λόγια για τη δικιά μου τη μεριά, σαν πρόεδρο του Αλφα Σίγμα. Πρώτα αισθάνομαι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αναφούβηση σαν πρόεδρο του Αλφα Σίγμα και σαν και μεταφέρω και την παλμό του όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αναφούβηση αυτή στο γεγονός ότι ακόμη ένα κύμα που είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα που μας έφερε από κάτω, το ξεπεράσαμε. Από την αρχή της χρονιάς, επειδή ήμουν και στις προηγούμενες διοικήσεις, από την αρχή της χρονιάς υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία ξέραμε ότι θα μας προσθέσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Τα ταρακουνήματα είναι πάρα πολλά. Πιστεύω αυτό να είναι το τελευταίο και να τραβήξει το ποδοσφαιρικό τμήμα το δρόμο του, όπως με το καλό αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και ευελπιστούμε τις μεταγραφές οι οποίες έρχονται στην ομάδα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να τερματίσουμε πρώτοι όπως είναι και ο στόχος μας. Η ανακούφιση αυτή έγινε στο γεγονός ότι θα μπορέσω εγώ τουλάχιστον από εδώ και πέρα να ασχοληθώ και με τα άλλα θέματα που είναι πάρα πολλά του Αλφα Σίγμα για να βάλω και εκεί πέρα κάποια άκρη. Θα ευχαριστήσω και εγώ, όπως είπε ο κύριος Κάμπος, τον κύριο Φώτα Κωνσταντινίδη, τον Νότα, ο οποίος χθες μεσολάβησε και ήταν καθοριστικός στο να βοηθήσει να ξεπεράσουμε το σκόπο αυτό που δημιουργούταν στα θέματα που είχαμε τον κύριο Κάμπος. Να ευχαριστήσω φυσικά τον κύριο Κάμπος για τη συνεργασία αυτή και για αυτό το οποίο προσέφερε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πιστεύω ότι η δικιά μου αίσθηση είναι ότι η ομάδα, αυτό που είπα και πριν, το ποδοσφαίρου θα έχει τραβήξει το δρόμο της και θα καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε στην πρώτη θέση και να ανέβουμε την κατηγορία. Με τον κύριο Κάμπος, όπως και τον αγκαλιάσαμε με αγάπη, όπως το είπε και ο ίδιος, ελπίζουμε και θέλουμε να συνεχιστεί στο μια συνεργασία, έστω και από μακριά. Και ελπίζω ότι το εύχομαι πρώτα-πρώτα στο τέλος και εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια και καλή συνέχεια και στο προσωπικό μας τμήμα. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Ο λόγος θα ανακουράσω από τον κύριο Καρατζήτη, τον κύριο Γιώργο Γιακομίδη. Καλησπέρα και από μένα. Με τη σειρά μου εκ μέρους του κυρίου Κάλλας και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάμπος για τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Να τονίσω ότι ήταν και δική μας επιλογή να συνεχίσει το έργο του αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην πορεία της ομάδος. Και για να μην επαναλαμβάνω αυτά που υπόθηκαν πριν, είναι η αποχώρησή του αναγκαστική. Εκ μέρους του κυρίου Κάλλας θέλω να το ευχηθώ καλή επιτυχία στην καριέρα του και μακάρι να τα μάθουμε ξανά στο μέλλον. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Να μην χάνουμε χρόνο. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ναι, απλά να συμφωνείτε να μεταφέρουμε τα μικρόφωνα μια λίγα. Λοιπόν, ο κύριος Ζουμπούλης. Ο κύριος Κάμπος αισθάνεται ότι ο Άρης
αυτό είναι η λήψη, πατριώτη. Αυτό που έπρεπε να κάνει, αυτό που όφιλε να κάνει για να βρει έναν τρόπο να μείνει στην ομάδα, το έκανε. Αν δηλαδή ότι είναι καλό στο κομμάτι. Είχε σε σύντομη και ο Άρη στην καπάση του κοινού. Χειριστεί τον καλύτερα που συνθήκα να κλείνει. Não posso afirmar, porque eu estava trabalhando com a equipe, isso eu não posso afirmar. Ελπίζει, ναι, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρο, γιατί πάντα η δουλειά μου την έκανα μέσα στο γήπεδο. Τα εξωτερικά, αυτά που γίνανε έξω, είναι δουλειά της διοίκησης. Κύριε Στεφάνο. Αληθεία, επειδή ο κ. Κάμπος, αν σκέφτησε κάποια στιγμή το ερχόμενο να αποζητάει από την Κεκύρα, το συντήρησε αυτό, και πώς το φανταζόταν μυθοδικά, πώς θα μπορούσε να γίνει. Γυρνάει στη ρίση σιού αυτού του βήμα που βρέθηκε προς ο κομμάτων κύριο και πέρα στην παρακάδα, πώς σου άρεσε την ίσου που έκανε. Ίσου θα φαλάδι κομπίκο ούτε. Αυτό υπόθηκε με εμένα χτες. Eu gostaria muito de ficar no Ares. Eu gostaria de poder na mina estacionar área, se nomada. Mas não ia depender de mim. Ela tem que ser até a pomena na tua face. Porque já que disseram que era uma lei da categoria 3, da terceira categoria. E a ti pedir para que os nomes e a de trite e etnique. Eu tenho que respeitar. O pote prevê na sevastou afto. Quando eu trabalhei no Asteras. Na Superliga, não teve problema nenhum. Pô, então eu levava o gosto Asteras, não teve problema. Mas a diferença eu acho que é exatamente a categoria, Superliga e categoria 3. Lá, o teu tema ainda é o nosso, tem parque dos anônimos que em trinta categoria não tem que ter na questão. Alô, o senhor poderia comandar o time de arquibancada? É... Comandar o time? Claro. Não, dele, né? Problema. Eu daria todos os treinamentos. Sai cara, olha sim, o oponente. O walk-talk aqui, ele lembrou bem. De walk-talk com assistente, claro. A Borussia não tem catita aqui, né? Porque os jogadores já saberiam o que teriam que fazer. E tira que será nem quando as ferestes, na câmera. Nove jogos sem perder. E nem a perna, e depois jogar, né? Os jogadores sabiam o que teriam que fazer. Quando as ferestes que serão que teriam na câmera. Como as telas também naquela época. O pessoal que prima. E queria, como se agora está a dizer o teu nome, mas... Queria, Alada. Para mim? Não, μέλος του Άρη. Είχαμε εξετάσει να είναι και να είναι και έφορος ποδοσφαίρου, δηλαδή να καταλάβει τη θέση του κυρίου Παπαδόπουλου, του Λάζαρου, που είναι εδώ που μπορείτε να το επιβάλλετε για ερωτήσεις, αν θέλετε. Τα θέματα όμως, επαναλαμβάνω, ήταν πρακτικά. Πρώτον, θα είχαμε θέμα σε κάθε μάτς, γιατί η σωστή εφαρμογή του κανονισμού της ΕΠΟ θα επέβαλε στον παρατηρητή να το στείλει στην κερκίδα. Και δεύτερον και σημαντικότερο, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε καν με το αν θα μπορούσε να γίνει σωστή ο καθοδήγηση ομάδα με τον κόκκινο ή όχι. Θα μπορούσαμε ακόμα. Τώρα μιλάω σε δημοσιογράφους, καταλαβαίνω ότι ευθέως εννοούμε να παραλείπονται. Θα μπορούσαμε να είχαμε αγωνιστικές συνέπειες. Δηλαδή να κερδίζουμε τα μάτς στον αγωνιστικό χώρο και να τα χάνουμε αλλού. Ο Άρης από δικαστήρια. Ο Μιλόν είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν ζήσει την ταλαιπωρία, είναι παθών. Να ανοίξουμε άλλα δικαστήρια, γιατί κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί το διαφορετικό, ούτε καν η ΕΠΟ με την οποία γίνονται συζητήσεις μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνο και είναι κάτι που και ο κύριος Κάμπος θα αποδέχθηκε. Για ποιο λόγο δεν υποδηλώθηκε και πάλι ο Γερμηνέα, όπως ήταν πριν. Ο κ. Χατζιάννα δεν είναι παρόν, ναι. Επειδή δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στην Καβάλα, πέρα από ότι κάθισε ο κόλς στην κερκίδα, θα παρακαλούσε τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, αν γνωρίζει, να απαντήσει. Τον έφορο του ποδοσφαιρικού τμήματος... Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Να μπορείτε να σκεφτείτε προσπάθειες, με κάποιο γίνεται σε έναν πρόβλημα. Thank you.
Λοιπόν, σε σχέση με την Καβάλα μπορώ να σας απαντήσω γιατί βρισκόμουν στον πάγκο της ομάδας του Σέφορος. Λοιπόν, έγιναν τεράστιες προσπάθειες προκειμένου ο κύριος Κάμπος να καθοδηγήσει από τον πάγκο της ομάδας. Τελικά καθορίσαμε μέχρι το 42 να είναι έστω για λίγα μέτρα πίσω, αλλά δεν ξέρω γιατί εγώ δεν είχα οπτική επικοινωνία. Από το 42 τον απομάκρυνε και τον έστειλε στην Κερκίδα. Οι προσπάθειες όμως ήταν τεράστιες προκειμένου να βρεθεί κάποιος τρόπος, είτε σαν δερμηνέας, είτε σαν τραυματιοφόρος ή οτιδήποτε, αλλά δεν κατορθώθηκε. Ήταν κάθετος, μου έδειξε το χαρτί από την ΕΠΟ, την επιστολή, και ήταν αδύνατο να ήταν στην τεχνική επιστροφή. Περιοχή, συγγνώμη. Κύριε Σταφορίδη, εξάρτητο του νόμου απαγορεύει να δηλώνει κάποιος με αδικιότητα.